Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα, πριν 10 μέρες ακριβώς, ήταν Τρίτη, όταν φιλοξενήσαμε τον πρόεδρο του Σκόπου Ζωής, τον κύριο Γιάννη Παναγόπουλο, για να μιλήσουμε για μια έκθεση που θα διαρκέσει και τον επόμενο μήνα και μέσα από την πώληση προϊόντων, χειροτεχνημάτων, κοσμημάτων κλπ. Ενισχύονται σύλλογοι φορείς κλπ. Και είχαμε πει ότι αυτή την εβδομάδα έχουμε και μια συναυλία σαν κορύφωση έτσι δράσεων που έγιναν στη διάρκεια αυτού του μήνα. Όταν είχε έρθει όμως ο κύριος Παναγόπουλος. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε, χρόνια πολλά. Με υγεία και χαρά. Δεν μας είχε πει την συγκλονιστική ζωή του. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά είναι και συγκλονιστική. Είναι από αυτές τις ζωές που τις ακούς και ανασένεις με την λήξη της διήγησης. Γιατί δεν είναι εύκολη η ζωή όπως την έχει ζήσει. Και το έλεγα νωρίτερα όταν σας είπα ποιος θα είναι μαζί μας και τι περίπου θα πούμε, ότι αυτή η ζωή μέσα από αυτές τις τεράστιες δυσκολίες, τις συμπληγάδες που πέρασε ένα παιδί τις πέρασε τις συμπληγάδες, δεν τον έλειωσαν οι πέτρες καθώς ανοιγόκλυναν. Γι' αυτό λέω ότι είναι μάθημα ζωής η αφήγηση του Γιάννη του Παναγόπουλου σήμερα στην εκπομπή μας και θα δώσει κουράγιο σε πολλούς ανθρώπους που εγώ καταλαβαίνω τους ανθρώπους που δεν αντέχουν στον ίδιο βαθμό τις δυσκολίες, που καταθέτουν πιο εύκολα τα όπλα από κάποιον άλλον. Πολύ. Αλλά πρέπει να δυναμώσουν οι άνθρωποι. Ναι, περνούμε δύσκολες εποχές. Είναι θέμα μυαλού. Και κάποιοι πέρασαν, ρε παιδιά, να το πούμε και αυτό, πέρασαν και πιο δύσκολες. Δηλαδή, οι γιαγιάδες και παππούδες μας πέρασαν και τον πόλεμο. Και την απόλυτη ένδυα και χάσαν και δικούς τους και οι άνθρωποι έπεφταν και πέθαναν τότε έτσι σαν τις μύγες. Λοιπόν, τι έχουμε αύριο από το Σκοπό Ζωής? Αύριο από το Σκοπό Ζωής καταρχάς να καλωσορίσουμε όλους τους ανθρώπους που μας βλέπουν. Έχουμε μια συναυλία στην οποία θα τραγουδήσει ο Ιορδάνης Σιδηρόπουλος, ο Βολιώτης, εδώ είναι ντόπιος ο άνθρωπος. Είναι στο πολιτιστικό κέντρο της Καλλιθέας, εδώ στο Βόλο. Είναι στις 9 η ώρα. Και θα χαρούμε να δούμε όλο το Βόλο εκεί. Δεν είναι στη Νέα Ιωνία. Στη Νέα Ιωνία. Α. Στο πολιτιστικό κέντρο της Νέας Ιωνίας. Okay. Εκεί δεν είναι. Το... Η Καλλιθέα με μπέρδεψε. Συγγνώμη. Ναι. Στη Νέα Ιωνία. Γι' αυτό λέω, μην το στείλουμε άλλο. Ζω στην Αθήνα, οπότε η Νέα Ιωνία και η Καλλιθέα είναι δύο διαφορετικές. Λοιπόν, αύριο, όπως το είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, η συναυλία αυτή στις 9. Στις 9 η ώρα με τον Ιορδάνη Σιδηρόπουλο. Θα τραγουδήσει εκεί. Θα πει και το τραγούδι του Σκοπού Ζωής, το οποίο το έχει γράψει ο ίδιος ο Ιορδάνης. Θα είναι το πρώτο τραγούδι και θα ακουστεί πρώτα από αυτόν. Μάλιστα. Τι είσοδο έχει, τι κάνουμε με αυτή τη συναυλία? Έχει συναυλία, θα γίνει για το σκοπό, για την κυβωτό του κόσμου, για τον πατέρα Αντώνιο. Εκεί θα πάνε τα έσοδα της συναυλίας, όπου είναι 8 ευρώ η είσοδος. Ωραίοτατα. Και τα εισιτήρια θα τα προμηθευτούν από το χώρο εκεί. Ωραίοτατα. Λοιπόν. Πάμε τώρα στη ζωή του Γιάννη Παναγόπουλου. Πάμε τώρα θα ξαναπούμε για το σκοπό ζωής, γιατί αυτή η μεγάλη διαδρομή που έκανε τον έκανε να δημιουργήσει το σκοπό ζωής. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κάπου θα καταλήξει κάπως έτσι, αυτή η κουβέντα και θα έρθει πάλι να παντρευτεί με τον σκοπό ζωής. Γεννιέσαι πού? Γεννιέμαι στον Αριστομένη, στην Καλαμάτα, σε ένα χωριό 25 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Ορεινό χωριό, παιδί. Ορεινό χωριό. Ορεινό χωριό. Ορεινό. Ναι. Άγριο χωριό. Άγριο χωριό με άγριους ανθρώπους. Μικρό χωριό. Μεγάλο χωριό. Θεωρούταν κεφαλοχώρη κάποτε. Α, ήταν κεφαλοχώρη. Ναι, τώρα πια. Okay. Κάποτε εντάξει, δεν είσαι και τόσο μεγάλο για να. Λέμε ναι, το δεν είμαι μεγάλο, αλλά πριν 44 χρόνια, είμαι 45. Οπότε. Okay. Εκεί. Γεννιέσαι και τι συμβαίνει, πρώτη ανατροπή στη ζωή σου που δεν έχεις μνήμη από αυτή την ανατροπή? Συμβαίνει. Εκεί η πρώτη ανατροπή ήταν όταν κατάλαβα και έμαθα ότι η ανατροπή έγινε όταν ήμουν 6 μηνών ήδη. Έφυγε η μαμά από το σπίτι, θεώρησε σωστό να αφήσει 4 παιδιά με έναν άνθρωπο του χωριού, τον μπαμπά μου δηλαδή, τον Άγιο αυτόν άνθρωπο, και απλά έφυγε από το σπίτι γιατί ήθελε προφανώς να κάνει κάτι άλλο στη ζωή της. Και άφησε 4 παιδιά με έναν μπαμπά του χωριού άνθρωπο, το τονίζω,
Αυτό. Έφυγε η μαμά. Δεν σας διεκδίκησε να σας έχει μαζί. Δεν μας διεκδίκησε. Γιατί, να σου πω, δικαιούνται οι άνθρωποι να ξαναερωτευτούν. Βέβαια. Και να ξαναενηρευτούν και να κουμπίσουν κάπου αλλού την καρδιά τους. Αλλά φυσικά. Θέλω να... Εντάξει, η αγάπη βεβαίως της μάνας και του παιδιού υποτίθεται ότι είναι αδιαπραγμάτευτη. Πιστεύω και θεωρώ ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι έτοιμοι να γίνουν γονείς. Και σωστά το πιστεύεις. Δεν σημαίνει επειδή έκανε παιδιά κάποιος θα πρέπει απαραίτητα να τα αγαπάει κιόλας. Γιατί τα κάνει όμως. Γιατί είναι να συμβεί. Γιατί έγινε το κανάλι και ο μεσάζοντας για να έρθει μια ψυχή σε αυτή τη ζωή. Οκ, μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι οι άνθρωποι όταν θα κάνουν παιδιά και θα μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να δώσουν λίγο αγάπη, γιατί τα παιδιά σήμερα δεν θέλουν απαραίτητα χρήματα, ακριβά πράγματα. Θέλουν παρουσία των γονιών και αγάπη περισσότερο. Αυτό η δική μου, ο δικός μου άνθρωπος που με έφερε στον κόσμο, που θεωρείται ότι είναι η μητέρα μου, δεν φρόντισε γι' αυτό, δεν της άρεσε προφανώς αυτός ο τίτλος. Αντίστοιχα με τον μπαμπά μου, που ήταν πάρα πολύ υπεύθυνος και μας κράτησε ο ίδιος και μας μεγάλωσε μέχρι μια όριμη για αυτόν σοβαρή ηλικία. Όπου και αυτός έφυγε από τη ζωή σε πάρα λοιπόν, πολύ μικρή. Η μητέρα φεύγει όταν εσύ είσαι 6 μηνών. Είσαι το μικρότερο από τα τέσσερα. Είμαι το μικρότερο, το Στερνοπούλι που λέμε εκεί. Ναι, το αλλά έρχεται παιδί. Η πρώτη δυνατή σφαλιάρα και στα 6. Έρχεται η πρώτη δυνατή σφαλιάρα και στα 6 μου χρόνια, όπου ο μπαμπάς αρρώστησε. Mm-hmm. Έπρεπε να μεταφερθεί στην Αθήνα σε μια κλινική για να κάνει αιμοκάθαρση. Και τον κράτησαν εκεί γιατί ήταν δύσκολη η ασθένειά του. Έπρεπε μέρα παραμέρα να κάνει θεραπεία. Τα αδέλφια μου, τα δύο, είχαν φύγει στην Αθήνα από πιο νωρίς γιατί να μάθουν μια τέχνη με εκείνα τα χρόνια που okay. έλεγαν. Η αδελφή μου ήταν παντρεμένη, είχε παντρευτεί γιατί... Α, είχατε μεγάλη απόσταση. Δεν ήταν πολύ μεγάλη, ήταν 15, στα 16 και παντρεύτηκε γιατί... Okay. Ξέρεις κάτι, αν δεν υπάρχει μαμά, μπαμπάς, ισορροπία στην 10 χρόνια είναι μια απόσταση ναι, μεταξύ των αδελφών. Είναι. Είχε παντρευτεί και εγώ χρειάστηκε να μείνω στο χωριό μόνος μου από τα 6 μου μέχρι τα 12 μου που... Επειδή το βλέπω και στον τίτλο, το mm-hmm. ζούσε μόνο σε ένα χωριό. Mm-hmm. Τι σημαίνει ζούσε μόνο, ζούσες με μια γιαγιά, με ένα παππού, όχι, με όχι, μια θεία. Δεν είχε γιαγιά, η γιαγιά μου είχε πεθάνει, μόνος σημαίνει ότι ζούσε σε ένα σπίτι μόνος. Το σπίτι λοιπόν το πατρικό το μπαμπά που... είχε ένα παιδί... Μόνο 6 χρόνων. Που κοιμόταν, ξυπνούσε μόνο 6 χρόνων. 6 χρόνων, ναι, μέχρι τα 11 περίπου. Βέβαια υπήρχε η θεία η οποία έμενε στο σπίτι της, δεν έμενα εγώ στο σπίτι της. Υπήρχαν κάποιοι κάπου άνθρωποι, κοντά, ας πούμε. Γείτονες, ναι, δίπλα. Αλλά ήμουν στο σπίτι μου, εγώ τα βράδια μόνος μου, δεν κοιμόμουν στο σπίτι κανενός. Κοιμόμουν στο σπίτι μου. Άρα είχες τη φροντίδα ενός ανθρώπου, σου έφανε ένα φαγητό τουλάχιστον. Είχα τη φροντίδα ενός ανθρώπου που όταν προλάβαινε και όταν είχε και εκείνη κουράγια και όταν είχε, γιατί και εκείνη είχε 4 παιδιά χωρίς άντρα, χωρίς σύζυγο, ναι. Οπότε ήταν δύσκολο και για εκείνη να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Όμως είχα τη δυνατότητα να ζήσω, έβρισκα πάντα τρόπους. Τώρα μπορεί να ήταν για τότε λίγο κακοί οι τρόποι, αλλά αυτούς έβρισκα να επιβιώσω. Δηλαδή οπότε, τι. Δηλαδή, παράδειγμα, θυμάμαι ότι είχα πάει σε ένα κοτέτσι και είχα πάρει 400 αυγά. Ας πούμε, είχα κλέψει πάρα πολλά αυγά για να φτιάξω ένα κέικ, τα οποία έβαλα όλα τα αυγά μέσα για να φτιάξω το κέικ. Δηλαδή, έκανα διάφορα πράγματα. Πήγαινα στο κοτέτσι, έπαιρνα αυγά. Πήγαινα στην άλλο κοτέτσι, έπαιρνα μια κότα και την έσφαζα και τη μαγείρευα. 6 ετών παιδί, 7 ας πούμε. 7 ετών παιδί, ναι. Το χωριό τότε. Αλλά έκανες μικροκλεψιές. Ναι, μικροκλεψιές, ναι. Έτσι. Mm. Βέβαια. Αλλά έπρεπε να φάω κάτι. Μάλλον για να μεγαλώσω. Και δεν υπήρχε κάτι δικό μας. Οπότε αναγκαστικά και δεν μου έδινε και κάποιος, ούτε μου άρεσε να πάω να ζητιανέψω. Τώρα θα μου πεις, μου άρεσε να πάω να κλέψω. Ήμουν 6 όμως. Έτσι θεωρούσα σωστό, έτσι έκανα. Μέχρι τα 11 μετά δεν το ξανά έκανα. Ναι. Εντάξει. Μετά ήρθα στην Αθήνα. Δύσκολο, έτσι. Δύσκολο. Μάθημα. Πώς μαθαίνει ένα παιδί χωρίς κανένα δεκανίκη στα 6 να αυτονομείται απόλυτα. Αναγκαστικά. Δεν υπήρξε το πρώτο βράδυ που μένεις μόνος. Ο μπαμπάς ναι. έχει φύγει με ένα αυτοκίνητο, φυσικά και με ένα στενοφόρο, είναι στην όλοι. Αθήνα. Φυσικά και έκλαιγα. Και το πρώτο βράδυ δεν κλαις. Φυσικά. Δεν είσαι σε απόγνωση. Φυσικά. Απλά αυτό σταμάτησε στη βδομάδα, στο μήνα και συνέχισε η ζωή μου να δουλεύω. 7 χρονών θυμάμαι. Τότε είχαν βάλει ένα. Ο Δήμος στο χωριό είχε βάλει ένα αυτοκίνητο μεγάλο, ένα τρακτέρ του χωριού για να πετάει τα σκουπίδια από το χωριό. Και θυμάμαι είχα βρει δουλειά εκεί. Ήμουν 7 χρονών, οπότε με είχαν πάρει στη δουλειά εκεί και κάθε Παρασκευή θυμάμαι ξύπναγα πάρα πολύ πρωί.
Και πηγαίναμε και μαζί τα όλα τα σκουπίδια πάνω στο τρακτέρ, στην καρότσα, και μετά πηγαίναμε και τα διάζαμε σε ένα κτήμα πολύ μακριά από το χωριό και έπαιρνα 500 δραχμές. Και αυτά τα χρήματα σιγά σιγά τα μάζευα εβδομάδα-εβδομάδα και ανέβηκα στην Αθήνα γύρω στα 11-11,5 χρόνια. Βρήκα τον μπαμπά μου, την κλινική που ζούσε ο μπαμπάς. Έμεινα κι εγώ εκεί για 2 χρόνια. Στην κλινική. Στην κλινική μαζί με τον μπαμπά. Ως που πέθανε ο μπαμπάς στα 2 χρόνια και εγώ ήμουν 14. Και μετά μόνος μου στην Αθήνα. Μέχρι που παντρεύτηκα. Όταν λες μόνος στην Αθήνα, μόνος. Μόνος. Ένα παιδί 14 ετών, πώς μένει μόνος στην Αθήνα. Μένει μόνος του, βρήκα σπίτι, με βοήθησαν άνθρωποι και νίκησα ένα σπίτι. Βρήκα δουλειά, 2 δουλειές, δούλευα. 14 ετών. Έπαιρνα χρήματα, ναι, σε συνεργείο αυτοκινήτων, σε delivery, σε τυροπιτάδικο, όπου υπήρχε δουλειά, εν πάση περιπτώσει, για να μπορέσω να επιβιώσω και να πληρώσω και τις υποχρεώσεις μου. Πια είχα μάθει. Δεν με φόβησε η Αθήνα. Είχα μάθει από το χωριό για να εξυπηρετούμε και ναι, να. Είναι άλλη όμως η επιβίωση σε ένα χωριό. Στην Αθήνα είναι λίγο δύσκολα ήταν. Πάρα πολύ θα έλεγα, αλλά πάντα είχα στη ζωή μου ένα όριο. Έλεγα ότι θα κάνω αυτό μέχρι εκεί θα φτάσω. Θα κάνω αυτό μέχρι εκεί θα φτάσω. Εννοείς αυτό σε προστάτευσε για να μην κυλήσει σε δύσκολα μονοπάτια, έτσι. Υπήρξαν περιπτώσεις. Θα μπορούσε να είσαι σε μια φυλακή ανηλίκων. Εύκολα και όχι μόνο και σε πάρα πολλού. Να έχει κάνει κάτι πιο οργανωμένο από το να κλέψει 2 αυγά. Ναι, έτσι. Να κλέψει μια τράπεζα, ας πούμε. Ναι. Τώρα που το σκέφτομαι δεν είναι κακή ιδέα, αλλά δεν είχα το μυαλό μου σε αυτά τα πράγματα. Δεν είχα το μυαλό μου πώς θα. Έμπλεξε με ναρκωτικά, με τέτοια πράγματα, με ουσίες. Ναι, έμπλεξα. Και πώς ξέμπλεξε. Πάρα πολύ εύκολα. Δοκίμασα. Αν θέλουμε, δεν έμπλεξα, δεν σύρθηκα, δεν βγήκα στο περιθώριο. Άρα έχεις αυτή τη δύναμη να μην κυλήσεις ανέκαθεν στην ειδονή του κόσμου. Ναι, αυτού, όχι, είχα πολύ αυτοέλεγχο στο μυαλό μου γενικά, στο τι θα κάνω. Ήθελα από παιδί ήθελα να δημιουργήσω μια οικογένεια, μια κατάσταση στην οποία δεν είχα εγώ. Η μαμά όλα αυτά τα χρόνια εξαφανισμένη, πεθαίνει ο πατέρας, το μαθαίνει με κάποιο τρόπο, είχε επαφή με τα άλλα παιδιά, τα μεγαλύτερα. Λίγο πριν πεθάνει ο μπαμπάς, είχε κάνει μια προσπάθεια στην Αθήνα να μας μαζέψει. Ζούσε στην Αθήνα τότε? Όχι, ζούσε στην επαρχία. Είχε κάνει μια προσπάθεια, την είχε φωνάξει ο μπαμπάς προφανώς, γιατί ήξερε ότι θα είναι το τέλος της ζωής του. Και την είχε φωνάξει γιατί ήμασταν ανήλικα ακόμα, εγώ τουλάχιστον, οπότε την φώναξε τη μητέρα μου για να δει αν τα ξαναβρούμε μετά από πάρα πολλά χρόνια. Όμως δεν υπήρχε αγάπη και γενικά δεν υπήρχε η γονική θαλπορία. Εσύ δεν είχες και καμία μνήμη από τη μάνα σου? Όχι, καμία. Αφού ήσουν 6 μηνών, καμία. Έτσι, δηλαδή τα μεγαλύτερα ίσως παιδιά να είχαν. Ναι, καμία. Άρα το κεφάλαιο μάνα δεν υπήρξε ποτέ για σένα. Ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ. Υπήρξε ο πατέρας που ήταν και μάνα, αλλά. Υπήρξε ο μπαμπάς ο οποίος ήταν ο λατρεμένος μου. Υπήρξε ο μπαμπάς ο οποίος ήταν ο μπαμπάς μου, η δύναμή μου, η ζωή μου, τα πάντα. Έφυγε όταν ήμουν πάρα πολύ μικρός. Έχω τις αναμνήσεις του. Η μητέρα όχι, ήταν απόν όλα τα χρόνια από τη ζωή μου. Όλα. Την είδα σε πολύ μεγάλη ηλικία. Την έβλεπα κάποιες φορές, αλλά. Πώς την έβλεπες? Ήρθε και στο γάμο μου, μετά από ένα μήνα, όχι στο γάμο μου. Ήθελε να σου ευχηθεί. Ναι, έτσι. Το είχες ανάγκη? Όχι. Από μια απούσα γυναίκα τη ζωή σου? Όχι, αλλά επειδή είναι ο άνθρωπος που με έφερε στον κόσμο, οφείλω να την σέβομαι και να. Μην κρατάω κακία, γιατί χάρη σε αυτήν αναπνέω. Οπότε γι' αυτό και μόνο το λόγο, και επειδή είναι μοναδική αυτή η σχέση, μάνα έχουμε μόνο μία. Οπότε γι' αυτό το λόγο δεν την κρίνω, δεν την κατηγορώ και ας είναι καλά. Γενναιόδωρο αυτό από την πλευρά σου. Έχεις δουλέψει πάνω σε αυτό? Έχω δουλέψει πάρα πολλά χρόνια γενικότερα στη ζωή μου με τον εαυτό μου, όχι μόνο για την απουσία της μαμάς, αλλά και γενικότερα για πάρα πολλά πράγματα. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να κρίνουμε τους ανθρώπους για τις επιλογές τους όταν. Είμαστε δυνατοί για να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε κατάσταση από μόνοι μας. Με το σχολείο τι έκανες? Γιατί καταλαβαίνω ένα παιδί που ήταν μόνο του στο χωριό. Με το σχολείο. Που πήγε 2 χρόνια και έμενε σε μια κλινική με τον πατέρα. Που στα 14 είναι στο δρόμο ψάχνοντας να δει πού θα στεγαστεί. Ζούσε στην κλινική μέχρι τότε. Έτσι, με το σχολείο δεν τα πήγα καθόλου καλά μέχρι τα 20 μου χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι είχα τελειώσει μόνο το δημοτικό. Όταν παντρεύτηκα λοιπόν πήγα στο σχολείο. Παντρεύτηκε στα 20. Παντρεύτηκα στα 20, ναι. Γιατί? Για να φτιάξω οικογένεια, γιατί δεν υπήρχε. Οι γονείς που με έφεραν στον κόσμο δεν θέλαν προφανώς να έχουν αυτή την οικογένεια και εγώ έπρεπε να φτιάξω μια οικογένεια. Το έχεις ανάγκη, έτσι.
Ήθελα να δω πώς είναι το θέμα οικογένειας. Πώς είναι η ζεστασιά οικογένεια, πώς είναι μια μαμά στα παιδιά της, πώς είναι ένας μπαμπάς στα παιδιά του. Να καταλάβω λίγο τι έκαναν οι δικοί μου γονείς σε μένα και γιατί αυτή η κατάσταση. Παντρεύεσαι λοιπόν στα 20. Στα 20 πήγα ταυτόχρονα στο σχολείο. Συζήτησα με την κοινωνία. Πήγα στο σχολείο, τέλειωσα το γυμνάσιο, τέλειωσα το λύκειο, μπήκα στα ΤΕΗ, τέλειωσα την νοσηλευτική. Έκανα αρκετά πράγματα. Δούλεψε ως νοσηλευτής. Δούλεψα πολλά χρόνια σε ένα πολύ μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας, ιδιωτικό, πολύ πετυχημένος νοσηλευτής. Και αποχώρησα από εκεί μετά από κάποια χρόνια γιατί δεν μου άρεσε πια αυτό. Γιατί ήταν καταθλιπτικός ο χορός. Όχι, τον λατρεύω αυτόν τον χώρο. Θεωρώ όμως ότι ο άνθρωπος πρέπει να βοηθάει τους συνανθρώπους του, χωρίς να είναι απαραίτητα να ζει από αυτό. Για εμένα το θέμα της υγείας είναι κάτι πολύ ιερό και επειδή τα νοσοκομεία, κάποια νοσοκομεία, γιατί δεν είναι ωραίο να γενικεύουμε, είναι καταστήματα σε γωνία, στη χώρα αντιδρούσα λίγο με την κατάσταση των νοσοκομείων και πώς θα αντιμετωπίζουν τις ασθένειες των ανθρώπων. Και δεν ήθελα να το ζω άλλο αυτό. Στο σήμερα θα φτάσουμε, γιατί σήμερα είσαι στο επιχειρήν. Παντρεύεσαι στα 20, κάνεις τρία παιδιά. Κάνω τρία παιδιά, όπου θα γίνω και παππούς σε λίγο. Θα γίνεις στα 45 παππούς. Θα γίνω στα 45 παππούς. Είναι η κόρη μου έγκυος, είναι στον 7ο μήνα. Ναι. Είναι η μεγάλη μου κόρη, είναι 23 χρόνια. Σε δύο μήνες γίνεσαι παππούς. Σε δύο μήνες γίνομαι παππούς, ναι. Έχω τρία παιδιά. Έχω την Έλενα, την Σταυρούλα και τον Δημήτρη. Είδες όμως τι κάνατε, μικρή και η μαμά τους. Μικρή και η μαμά τους. Μου ρίχνει δηλαδή ένα χρονάκι. Ήσασταν 20. Ήμασταν 20 και οι δύο. Και οι δύο πάνω σχολείο. Κάτω. Ναι. Λοιπόν, όταν παντρευτήκατε, άρα αν μου λες ότι τώρα και η κόρη σου, που είναι 23, 22 στα 23. 22 στα 23. Ναι. Κατά μάνα, κατά κύρι, λέει, κατά γιο και νοικοκύρι, λέει, παροιμία. Ναι, μου έμοιασε προφανώς. Δεν ήσασταν ακριβώς γονείς για αυτά τα παιδιά. Ήμασταν φίλοι και είμαστε. Ενηλικιωθήκατε, θέλω να πω, περίπου μαζί. Ναι, εγώ είχα ενηλικιωθεί από τα 6 μου. Καλά αυτό. Ένιωθα πολύ υπεύθυνος για όλο αυτό. Για τα παιδιά μου, για την οικογένειά μου, για την κατάσταση γύρω μου. Μια χαρά τα πήγαμε στο γάμο. Μια χαρά είναι τα παιδιά. Έχουμε 4 παιδιά πια. 4 πώς? Έχουμε πάρει και ένα παιδάκι έγχρωμο. Ναι. Και το μεγαλώνουμε και το έχουμε έτσι κάνει υιοθεσία και είναι μαζί μας. Ωραία. Οπότε είναι 4 τα παιδιά στην οικογένειά μας. Αυτά. Με τα παιδιά και με το γάμο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, λες έχεις κάνει πάρα πολλές δουλειές, φαντάζομαι και από πιτσιρίκι που είσαι. Έχω κάνει πάρα πολλές δουλειές, ναι, πάρα πολλές. Και ήταν η πιο δύσκολη. Παντού. Η πιο δύσκολη δουλειά, θυμάμαι, ήταν σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων όπου με χτυπούσαν πάρα πολύ τα αφεντικά εκεί. Ήμουν πάρα πολύ μικρός, με χτυπούσαν πάρα πολύ χαστούκια. Με χτυπούσαν οι άνθρωποι για να μάθω τη δουλειά, με προσέβαλαν, με χτυπούσαν. Για να μάθω τη δουλειά οι άνθρωποι, προφανώς έτσι τότε γινότανε. Κάτι που εγώ δεν γνώριζα. Ήταν πάρα πολύ. Μ' αρέσει που τα λες και γελάς όμως σήμερα. Τι να κάνω. Δεν τα λες με πίκρα. Όχι, δεν υπάρχει πίκρα. Δεν έχω πίκρα. Σε τι ηλικία πήγες στο συνεργείο? Πήγα σε ηλικία 12 χρόνων. Έκατσα μέχρι τα 16. Παράλληλα. Παρά το ξύλο. Παρά το ξύλο, ναι. Γιατί έπρεπε να πάρω χρήμα. Τουλάχιστον σήμερα, αν χαλάσει κάτι στο αυτοκίνητο, το φτιάχνεις μόνος σου. Όχι. Όχι. Άρα δεν ήθελες να τη μάθεις αυτή τη δουλειά. Όχι, δεν την έμαθα ποτέ. Ποτέ δεν μου άρεσε καθόλου γιατί την είχα συνδυάσει με βία. Λέω μήπως, ρε παιδί μου, κάτι έμεινε από όλη αυτή την φρικτή εμπειρία. Έμεινε η γνώση, έμεινε η εμπειρία. Έμεινε η έννοια να είναι καλά εκείνος ο άνθρωπος που με χτυπούσε και να μην έχει ενοχές. Και γενικά έμειναν καλά. Έχεις δουλέψει πράγματι πολύ με τον εαυτό σου. Μου θυμίζεις πολύ το βιβλίο της Ότης Τριανταφύλου, η Συγχώρεση, που μια μάνα που της έχει δολοφονήσει το παιδί ένας τύπος, μπορεί και τον συναντά, δεν λέω ότι γίνονται φίλοι, αλλά τον συγχωρεί. Έτσι. Ναι, νομίζω ότι η συγχώρεση είναι κάτι πολύ δικό μας και κάτι πολύ σημαντικό για να μπορούμε να κοιμόμαστε το βράδυ. Και εγώ, αν έχω καταφέρει κάτι στα 45 μου χρόνια, είναι να κοιμάμαι το βράδυ ήσυχος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν δεν συγχωρείς τον άνθρωπο γύρω σου, δεν μπορείς να συγχωρήσεις και τον εαυτό σου τα λάθη του. Οπότε κάνεις πάντα τα ίδια λάθη και δεν σε οδηγεί πουθενά αυτό. Τι κάνεις τα τελευταία χρόνια? Τα τελευταία χρόνια μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Κάνω marketing, έχω κάνει μια επιπλέον εκπαίδευση στη ζωή μου, όπου ασχολήθηκα περισσότερο με marketing εταιριών στο ίντερνετ. Έχω
ένα διαφημιστικό γραφείο στην Αθήνα, έδρα στην Αθήνα και στην Καλαμάτα, όπου είναι η καταγωγή μου. Δημιουργούμε site, ιστοσελίδες, digital marketing. Είμαι επιστοποιημένος συνεργάτης της Google στη χώρα μας ως agency. Δουλεύουμε μια ομάδα 25 άνθρωποι τα τελευταία 12 χρόνια για το καλό των ανθρώπων, των συνεργατών μας και εμάς των ίδιων, αλλά και των ανθρώπων που συνεργάζονται μαζί μας. Την αγαπώ πάρα πολύ αυτή τη δουλειά, μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί πραγματικά σε έναν κόσμο και σε έναν τόπο, σε μια χώρα που έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ, γιατί ζω στην Αθήνα, ζω στην αγορά, και όταν έβλεπα και έκλειναν μία πίσω από την άλλη επιχείρηση, με στενοχώρησε πάρα πολύ αυτό, και φροντίζω μέσω της δουλειάς να ανθεί η ίντερνετ κατάσταση και τα e-shop, και έχω δώσει χαρά, θεωρώ, σε πάρα πολλούς επιχειρηματίες που φτιάξαμε δουλειές στο ίντερνετ και έτσι δεν έκλεισαν οι επιχειρήσεις τους και ξεκίνησαν μια νέα κατάσταση στο ίντερνετ. Οπότε γι' αυτό και μόνο το λόγο είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και μου αρέσει πάρα πολύ που κάνω αυτό που κάνω. Παράλληλα, βέβαια, με το σκοπό ζωής, που είναι σκοπό ζωής. Μετράει λίγο καιρό, έτσι. Ο σκοπός ζωής μετράει πάρα πολύ λίγο καιρό, μετράει 6 μήνες. Πραγματικά είναι σκοπός ζωής και ο δικός μου, αλλά και της Δήμητρας που έχουμε, της κυρίας Χριστοπούλου που έχουμε μαζί το σκοπό ζωής. Από πάρα πολύ παιδί, όταν ήμουν, ήθελα με κάποιον τρόπο Εντάξει, σωστά, να αλλάξουμε τον τίτλο και να πάμε Γιάννης Παναγόπουλος, πρόεδρος σκοπού ζωής. Έτσι. Ναι. Σκοπός. Τι είναι ο σκοπός ζωής? Ο σκοπός ζωής είναι μια ιδέα. Είναι μια εταιρεία που δημιουργήθηκε πριν 6 μήνες από εμένα και από τη Δήμητρα και από 3 άλλα μέλη, όπου ξεκίνησε ένα όραμα. Εγώ έχω μια αγάπη με τους αστέγους. Πολλά χρόνια τώρα μετράει αυτή η αγάπη και έχω πάρα πολλούς φίλους αστέγους. Κάθε Κυριακή συναντώ πάρα πολλούς αστέγους, πάμε για φαγητό μαζί, πάμε για καφέ μαζί και γενικότερα έχεις κάνουμε διάφορα. Έχεις υπάρξει αστέγος? Ναι, έχω υπάρξει. Για λίγο βέβαια στο δρόμο, αλλά ήταν αρκετό για να καταλάβω τι σημαίνει να είσαι στο δρόμο. Ως παιδί καταλαβαίνω. Ως παιδί, ναι. Ως παιδί. Και όχι μόνο άστεγος, αλλά και νηστικός άστεγος και βρώμικος άστεγος και άρρωστος άστεγος. Όμως όλα αυτά είχαν μια ημερομηνία λήξης. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον μπαμπά μου, Σωτήρη, που κάποια στιγμή όταν πρώτο ήρθα στην Αθήνα. Μου επιτρέψει τον ελληνικό, φαντάζομαι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι δυνατόν να μόνο μια πλευρά να απευθύνεται στον Όταν ήρθα στην Αθήνα, ήμουν 12 και θυμάμαι τότε στο περιβόητο Μινιών, με πήγε ο μπαμπάς, ο συγχωρεμένος, ο Σταύρος μου. Με πήγε εκεί για να κάνουμε βόλτα στην Αθήνα, όπου εγώ έβλεπα, ήταν Χριστούγεννα καλή ώρα, γιορτές, όπου έβλεπα τους ανθρώπους με τσάντες, με ψώνια, με λαμπιόνια από εδώ, από εκεί, και ήταν τόσο φανταστικά για εμένα, ένιωθα τόσο ευτυχής, αλλά δεν είχα να πάρω τίποτα. Δεν είχα να πάρω τίποτα και είχα, έτσι, συγγνώμη, κολοκάτσι κάτω στο πεζοδρόμιο και έλεγα θέλω παπούτσια. Και επειδή πραγματικά δεν είχαμε χρήματα να πάρουμε παπούτσια, με πήγε στην Ομόνοια και μου υπέδειξε έναν άνθρωπο που δεν είχε πόδια. Και μου είπε ότι αυτός ο άνθρωπος ποτέ στη ζωή του δεν θα βάλει παπούτσια. Εσύ κάποια στιγμή θα βάλεις παπούτσια. Και όντως έτσι έγινε, πήρα και ακριβά παπούτσια και πιο ακριβά. Και αυτός ο άνθρωπος, εάν ζει ακόμα, πραγματικά δεν θα έχει βάλει ποτέ παπούτσια. Οπότε αυτό για μένα ήταν ένα πολύ μεγάλο μάθημα. Μια πολύ μεγάλη στιγμή του μπαμπά. Και κατάλαβα ότι οι άνθρωποι που δεν μπορούν, δεν μπορούν γιατί πραγματικά δεν μπορούν. Ακόμα και να μην θέλουν, δεν θέλουν γιατί δεν μπορούν. Οπότε κάποιοι που μπορούν, πρέπει να είμαστε εκεί. Ο σκοπός λοιπόν ζωής γι' αυτό φτιάχτηκε, για να βοηθήσουμε περισσότερους ανθρώπους που δεν μπορούν. Δεν μπορούν να φάνε, δεν μπορούν να πιούνε, δεν μπορούν να πάνε στο γιατρό, δεν μπορούν να έχουν δύο παιχνίδια παραπάνω. Ξέρεις, προχθές κυκλοφορούσα εδώ στο Βόλο, μία βόλτα έκανα, και έτσι ήταν ένα απόγευμα στην οδό Ερμού. Βρέθηκα έξω από ένα κατάστημα και ήταν ένας μπαμπάς με μία μαμά με τρία παιδάκια και τα παιδιά είχαν σταματήσει μπροστά σε μία βιτρίνα και ήθελαν παιχνίδια. Και ακούω τον μπαμπά που λέει, μα δεν έχουμε λεφτά να πάρουμε αυτά τα παιχνίδια, δεν έχουμε λεφτά. Και πήρε η μαμά ένα τηλέφωνο ότι η μαμά της, αν μπορεί να της δανείσει 10 ευρώ για να πάρει κάτι έστω στα παιδιά της. Για εμένα εκείνη τη στιγμή δεν έβλεπα καφέδες, δεν έβλεπα ανθρώπους, δεν έβλεπα τίποτα. Ήταν τόσο επίπονη αυτή η στιγμή. Γιατί ήταν τρία παιδιά και δεν ήθελαν κάτι άλλο από ένα παιχνίδι που πραγματικά κόστιζε μόνο λίγα ευρώ. Μόνο λίγα ευρώ. Είναι τραγικό.
τα παιδιά και η τρίτη ηλικία να εξαρτάται από άλλους ανθρώπους. Και λόγω την αγάπη μου για τις αστέγους και επειδή πραγματικά ως μονάδα δεν μπορούσα να βοηθήσω πάρα πολλούς ανθρώπους, έτσι δημιουργήθηκε ο σκοπός ζωής. Έτσι θέλω να επικοινωνήσω το σκοπό ζωής, να βοηθήσουμε πάρα πολλούς ανθρώπους, είτε αυτό λέγεται άστεγος, είτε αυτό λέγεται άρρωστος, είτε αυτό λέγεται ίδρυμα, είτε αυτό λέγεται τρίτη ηλικία, είτε αυτό λέγεται μια οικογένεια που πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες που δεν έχουν καρέκλα να κάτσουν και δεν έχουν και υγεία. Και ως γνωστόν, επίσης το έλεγε ο μπαμπάς μου, ότι ο φτωχότερος άνθρωπος στον κόσμο είναι ο πλούσιος άρρωστος. Οπότε, αν δεν έχεις την υγεία σου. Ελάτε. Και πολλές φορές, αν δεν έχουμε και την οικονομική δυνατότητα να φάμε λίγο, χάνουμε και την υγεία μας. Οπότε, γι' αυτό είναι ο σκοπός εδώ, ο σκοπός ζωής. Και είναι ο δικός μας ο σκοπός ζωής και θα ήθελα πραγματικά να γίνει ο σκοπός ζωής όλων των ανθρώπων, γιατί πραγματικά το έργο που θα γίνει σε αυτό τον οργανισμό είναι μεγάλο. Λοιπόν, ο σκοπός ζωής αύριο βράδυ συναυλία στο θέατρο της Νέας Ιωνίας. Στο θέατρο της Νέας Ιωνίας με τον Ιορδάνη Σωτηρόπουλο, το θυμάμαι. Το έχω κάνει εκπαίδευση πολύ. Θα τραγουδήσει και το τραγούδι του Σκοπού Ζωής. Και ας μπει ο κόσμος στο site του Σκοπού Ζωής, σκοποζωής.gr, να δει ποιοι είμαστε, να έρθουν σε επαφή μαζί μας, να μας πούν τις ιδέες τους, να βοηθήσουν τους ανθρώπους. Και σας καλούμε και εσάς αύριο στη συναυλία να είστε μαζί μας και όλη την ομάδα εδώ του καναλιού σας. Ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, να ευχηθούμε τα καλύτερα για το σκοπό ζωής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με το καλό παππούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στα 45. Όταν λέω, είχα πάει με την κόρη μου στο γιατρό και μου λέει ο γιατρός είναι το πρώτο σας. Λέω, ναι, είναι το πρώτο μου παιδί που θα γεννήσει το παιδί του. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και γούρλωσε τα μάτια ο γιατρός. Είμαι πολύ ευτυχής παππούς πιστεύω ότι θα είμαι. Που τα παιδιά μου πια είναι μεγάλα και εγώ είμαι μικρός. Ακόμα. Ωραίοτατα, εντάξει. Δεν ανάγκη βέβαια οι άνθρωποι να γίνονται σπουδαίοι μέσα από τόσο σκληρό δρόμο. Όχι βέβαια. Έτσι. Όχι βέβαια, αλλά. Θα μπορούσες να είσαι σπουδαίος χωρίς να έχεις βιώσει όλα αυτά. Θα σου πω. Το μεγαλύτερο σοκ στη ζωή μου ήρθε στα 40 μου, όταν η μαμά ήρθε και με βρήκε και μου είπε ότι τελικά δεν ήμουν παιδί του μπαμπά που με είχε αφήσει εκεί. Ήμουν αλλού παιδί. Δηλαδή. Μια απόρριψη ότι η μαμά. Ξαναβγεί τίτλος. Δεν ήταν τελικά. Μια απόρριψη η μαμά που έφυγε και μια απόρριψη που μου είπε ότι δεν ήμουν και τον μπαμπά, ας πούμε. Α, έζησες και αυτό. Έζησα και αυτό στα 40 μου. Δηλαδή η μαμά μου είπε στα 40 μου ότι δεν είσαι. Ήρθε και σε βρήκε και είπε, παιδί μου, έχω να σου πω κάτι. Ναι. Ήρθε και με βρήκε στην Αθήνα. Ότι τα άλλα τρία παιδιά ήταν με εκείνον τον άνθρωπο, αλλά εσύ γεννήθηκε. Σε άλλο παιδί. Από άλλη σχέση. Από άλλη σχέση. Ναι, εξουσιαστική. Όπου τον βρήκα τον άνθρωπο, κάναμε τεστ DNA, αυτόν είμαι, μπράβο, αλλά ο μπαμπάς μου είναι ο Σταύρος και θα είναι. Μπράβο, αυτό είναι προς τιμή σου. Έτσι λέγουμε, Σταύρος Παναγόπουλος, Γιάννης Παναγόπουλος. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Γονιός δεν είναι αυτός που σε φέρνει στον κόσμο, αλλά καλά, αυτός που σε μεγαλώνει. Προφανώς. Και αδέρφια είναι αυτά που μεγάλωσα μαζί τους. Αυτά. Καλή συνέχεια στο σκοπό ζωής. Σε όλους μας. Ευχαριστώ μακάρι πολύ. Μακάρι τα πράγματα να εξελιχθούν όπως τα έχει σχεδιάσει, τα έχει ονειρευτεί για να ανακουφίσει και άλλους ανθρώπους. Πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό και θα συμβεί. Και να συνεισφέρουμε κι εμείς, έτσι. Να είμαστε πραγματικά όλοι. Αύριο σε αυτή τη συναυλία στις 9 στο θέατρο της Νέας Ιωνίας για να τον δυναμώσουμε το σκοπό ζωής.